τη μουσική με την τρελάνη που εφιάζει τις εφηβείας μου, αθλητική Κυριακή, αγαπητή φίλη, στοιχιώσαμε να πούμε. Γιατί όταν ακούγαμε αυτή τη μουσική, ξέραμε Κυριακή βράδυ, αύριο σχολείο, δεν έχω διαβάσει, την κοινωνία μου μέσα, ο εφιάζει στον δρόμο με τους παίχτες. Κυρίες, κύριοι και ομοφιλόφιλοι πελάτες μου, θα σας παρουσιάσουμε απόψε το κοινωνικό δράμα με τίτλο Masturnation Hellas. Hellas είναι ο κόλλος της κολάσεως, έτσι παιδιά, Hellas. Άμα απλώστε την υδρόγειο κάτω επίπεδη, θα δείτε ότι η πατρίδα μας είναι ακριβώς στην κολοτρυπίδα του διαβόλου. Στο κέντρο. Αυτό το κοινωνικό δράμα πρέπει να σας πω ότι έχει σήμανση. Είναι απαραίτητη η γονική συνέβρεση. Διότι αν δεν συνευρίσκονται ως σεξουαλικά οι γονείς μας, δεν θα είμαστε εμείς εδώ να μπορούμε να τα λέμε. Απλά πράγματα. Επίσης να σας πω ότι την παράσταση αυτή την αφιερώνω στη μητέρα μου, ως γνωστόν όλοι οι καλλιτέχνες αφιερώνουμε στη μαμά μας. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω, το κάνω σε όλες τις παραστάσεις, να ευχαριστήσω το θείο μου. Μετά έχω ξαδέρφια, έχω δαφέρω όλοι, θα πω και άλλο την οικογένεια. Αλλά για το θείο που θέλω να σας πω, το Γιάννη τον Πανούση, το ξέρετε, αυτό το εγκληματική φάτσα. Αυτός ο περίεργος με το Μούση δεν είναι. Όνειδος της οικογένειας ο Πανούσης, αυτός ο υπουργός, δεν το πάει κανένας. Αλλά εντάξει, το αίμα είναι αίμα όπως και να το κάνεις. Και βρέθηκα σε μια στιγμή, τον παρακάλεσα, επειδή αυτός ο Πανούσης ετοίμαζε, εγώ έχω ένα συγκρότημα, ξέρετε, μουσικές ταξιαρχίες, ο Πανούσης, ο Γιάννης, ο θείος, έχει το συγκρότημα Λαμπράκι που συνεργάζεται. Κανό συγκρότημα. Αντιμετωπίζει προβλήματα τελευταία και θα κάνανε ένα event θα κάνανε, όπου θα παρουσίασε αυτό το Σεπτέμβριο ότι είναι, θέλουν να τον σκοτώσουν. Να τον σκοτώσουν. Τι πάνε να τον σκοτώσουν τα παιδιά του. Κανείς δεν ενδιαφέρεται, ο μόνος του τα πάει αυτά. Έχουμε οικογένεια, είμαστε λίγο φαντασιόπληκτοι και γράφει μυθιστορήματα αυτός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ συνεργάζεται με την Δημοκρατία στη φυλακή κτλ. Και τον παρακάλεσα, πήρα το θάρρος και του λέω: ρε φίλε, του λέω, επειδή θα το κάνεις αυτό που θα το κάνεις, μήπως θα το κάνεις κοντά στο Δεκέμβρη που ξεκινάω και εγώ παραστάσεις, να με βοηθήσεις διαφημιστικά. Είπα: εγκαμμένο. Και πράγματι το μετέφερε με τον έννοια αυτό, το πήγε το Δεκέμβρη και έτσι να πούμε όπου άκουγες, άνοιγες ραδιόφωνο, τηλεόραση και τα λοιπά, Πανούσης, ο Πανούσης, είχα τρομάξει να μου συνέχεια ο Πανούσης, πεταγόμουν από ο Πανούσης, ο Πανούσης, λειτουργήσε αυτό, αντιδιαφήμιση, λειτουργήσε, γιατί ο κόσμος έπληξε, σου λέει Πανούσης, Πανούσης, ακούσαμε τον μαλάκα, πάμε να δούμε και τον κανονικό. Σύντροφοι καταναλωτές, κυρίες, κύριοι και ομοφιλόφιλοι πελάτες μου, είμαστε χαρούμενοι που σας βλέπουμε πάλι. Να πω, σύντροφοι, ότι η κατάσταση είναι ανάλογη όπως ήταν το 81 όταν φτιαχτήκαν οι μουσικές ταξιαρχίες και τότε φτιαχτήκαμε για τα καλά. Και είναι αντίστοιχες συνθήκες, τότε με την Πασοκάρα θυμόσαστε, λίγο πιο ωραία ήταν με το Πασόκ. Γιατί είχε εκτοπίσματος ηγέτες τότε το Πασόκ. Είχε συνεργάτες ο Ανδρέας Θηρορούς, διαφόρους, δεν τους ήξερε κανένας, πολύ σωστοί άνθρωποι. Τώρα ο Τσιπράκος προσπαθεί, θα δούμε τι θα καταφέρει. Τώρα τα πήγε πολύ καλά στο Eurogroup. Eurogroup, very good to the Eurogroup, very good. Τούτη και αυτό με την Αντζελίνα την Τζολί, η οποία δεν μπλένεται. Είναι σαϊντολόγα αυτή να πούμε και έχει να πληθεί 4 χρόνια νομίζω. Ο Μπραν Πιτ 17 της βρωμάει, ο Μπραν Πιτ βρωμάει στη γυναίκα. Δηλαδή μιλάμε. Γι' αυτό πενεφθεί ξύνηλα, δεν έφταιγε ο καημένος ο Αλέξης, από την Πόχα. Την Πόχα. Άμα δεν μπλένεις και έχει και περίοδο, χθες με να πάμε. Δύσκολα. Δεν πάμε καλά, σύντροφοι καταναλωτές. Αλλάζουν τα πράγματα ώρα με την ώρα. Ώρα με την ώρα. Έχουμε ανάδρομο το Ποσειδώνα, η χώρα μας. Θα αλλάξει η κατάσταση, ελπίζουμε. Έχω βάλει διάφορους φυσιοδήμους, συναδέλφους και εξετάζουν καταστάσεις. Εμείς τα κάνουμε ανάποδα, αλλά τα βλέπετε. Αντί να παντρέψουμε τον Παντελίδη, έτσι να κυδέψουμε τον Βουτσά και να γαμάει ο Γλέτσος να χαιρόμαστε. Τα κάνανε ανάποδα. Κυδέψαμε τον Παντελίδη, παντρεύουμε τον Βουτσά και ο Απόστολος τον παίρνει. Δηλαδή έλεος. Αγαπητοί φίλοι, τότε η κατάσταση εγώ την είχα περιγράψει με ένα ποίημα. Το ποίημα εκφράζει και τη σημερινή κατάσταση. Τότε δεν είχα βάλει τίτλο, τώρα τόλμησα και έβαλα ένα σαρδάμ του πρωθυπουργού μας, το μοναδικό που είχε κάνει ο Αλέξης. Του το συγχωρούμε. Η χρόνη του σκόνου, είπε τη ρήμη του λόγου του πρωθυπουργός. Όταν σου ζήτησα να πάμε για καφέ, δεν περίμενα να το δεχτείς, γιατί δεν έδινες καθόλου να με γουστάρεις. Να όμως τώρα, που είμαστε ξαπλωμένοι, ολόγυμνοι, πάνω στο κρεβάτι των γονιών σου που λείπουνε στη Βουλγαρία για ιατρικές εξετάσεις. Τσιμπούκια, πισοκολλητά, γλυφομούνια και τανάπαλοι.
Λαχανιάσματα, βοκιτά, καύλα μου, σκίσε με. Και μετά ένα ξερό, άντε γεια, θα σου τηλεφωνήσω, αποφεύγοντας να σε κοιτάξω στα μάτια. Αλλαγή, αρχίδια, τα ίδια σκατά. Ακροατές μαστουρωμένοι κυνηγάνε ψάρια ολόφρεσκα μοντέρνας μουσικής. Διευθυντές λευκοντυμένοι ακολουθάνε με μαγνητόφωνα και αρχές τα νηστικής. Ετερόφιλοι της τέχνης σε τραβάνε κι ομοφιλόφιλοι μου ψυχοκριτική. Μέρα και νύχτα σε παρακολουθάνε και σε το πάρουνε για να έχεις αντοχή. Μουσικές, ταξιαρχίες κι άλλες αηδίες ενηθιχάμενοι. Μουσικές και συνεντεύξεις κι όσο αντέξεις this is the marketing. Μουσικές, ταξιαρχίες κι άλλες αηδίες ενηθιχάμενοι. Μουσικές και συνεδεύξεις κι όσο αντέξεις this is the marketing. Αλλά δεν έχει αντισώματα. Προσέξτε τι λένε οι ξένοι. Οι ξένοι! Δεν έχει αντισώματα ο Τσίπρας. Έχει όλα τα καλά του Θεού, αλλά δεν έχει, γιατί τον έχει βρει από μικρό η γυναίκα του, η Περιστέρα. Την ξέρετε την Περιστέρα, που τα έχει με την Περιστέρη. Μια αρχαιολόγα που έχουν περιστερώνα στο Περιστέρι κάτω, την Βικελούδες. Αυτή τον είχε βρει από μικρή το Τσίπρα, από τον Αλέξη 14 χρονών. Στη Μόδρε τον έβαλε, τον προσιλήτησε ένα μέρα, τον πήγε στην ΚΝΕ, μετά στο κόμμα κτλ.
άμα έχει γνωρίσει ένα μουνάκι στη ζωή σου, δεν μπορεί να κάνει παιδιά. Δεν μπορεί να προχωρήσει τα πράγματα. Έτσι δεν γίνεται. Το ίδιο και οι γυναίκε. Με ένα τσουνάκι, άμα έχει δει, ούτε μπεσαμέλ δεν φτιάχνει. Δεν κάνει. Θέλει μια τουλάχιστον οπτική ποικιλία. Έτσι, παιδιά, πιάσε μια ποικιλία που λέμε. Και αυτό έκανε βέβαια μεγάλη προσπάθεια και συνεχίζει να κάνει το παλικάρι. Βλέπετε, δεν έχει σταθεί. Έρπι έβγαλε. Έρπι έβγαλε για τον λαό. Ολόκληρο κοντζάμ παλικάρι να μέρει. Και κάτι λένε για μικρά εγκεφαλικά, εγώ δεν τα πιστεύω να πούμε. Γιατί ταλαιπωρήθηκε 17 ώρες έκανε διαπραγμάτευση. Τι λέρε μεγάλε. Σιγά να δω μια κόμμενα παραλήξη και παιδεύει σε 3 μήνες να πούμε. Ολόκληρη διαπραγμάτευση και παραπονιές σε 17 ώρες. Τέλος πάντων. Είναι αυτός όμως που είπα λαθέκος και να το κάνουμε επειδή και εγώ είμαι μεταφυσικός, ανησυχώ πολύ μεταφυσικός. Στα άλλα είμαι καλά στα επαξιακά. Αλλά μεταφυσικός ανησυχώ και εκπληρεί ο Αλέξης ο Τσίπρας, εκπληρεί τις προφητείες του γέροντος Παϊσίου. Του γέροντος Παϊσίου, ο οποίος είναι θαμμένος και εδώ κοντά, σε μια πηγή είναι κοντά. Έτσι για να τον γνωρίσω τον Παϊσίου, είναι καλό παλικάρι κι αυτός. Συνεχίζει να είναι. Δεν λέμε ήτανε, έφυγε, έφυγε. Έτσι παιδιά. Αυτός τον είχαν, δεν ξέρανε οι Κυπριακοί, Κύπριος είναι αυτός. Κύπριος, σαν τον Σαντάμπο, τον Εφραίμ, σαν τον Εφραίμ, τον Εφραίμ, έτσι. Ήταν εκεί στο Κύπρο κάπου στην εκκλησία και τον είχαν για μαύρη μαγεία έκανε εκεί. Εντάξει, αυτά γίνονται μεταξύ μας. Και τον εγνώρισα εγώ τον Παΐσιο, τυχαία ήμουν εδώ σπούδαζα εδώ στη Θεσσαλονίκη. Όπου ταλαιπωρήθηκα 5 χρόνια, 6 χρόνια πάνω εκεί. Τι γρασία είναι αυτή η παιδιά. Τι γρασία. Ήσταν δεν μπορούσα να κυκλοφορήσει παντού, ξέρω που είσαι, που πα, Παναγία μου. Τέλος πάντων, ταλαιπωρήθηκα. Αλλά είχα μια παρέα που ήμουν μοντέρνο, με ομοφυλόφιλου έτσι φίλου. Και πηγαίναμε στο όρος, πού να πάμε, εκεί ήταν το χάι μας, να πούμε. Βάζαμε τα καλτζονάκια μας, να πούμε, έτσι, τα κοσκίνια μας, τα χάι μας, τα... Αυτά και κάναμε απάνω ωραίες, τις σκίτες, wow, σκίτες, απάνω χαμός γινόταν. Αλλά κάποια στιγμή και την ανομαλία την πολύ την βαρκία σε, και εγώ έβγαινα να ξεσκάσω να βγω έξω. Και εκεί είδα ένα γέροντα περίεργο, σε μια σκήτη και μου λέει «Γεια σου Δημήτρη, τα χάσα πολύ, πού με ξέρει». «Χάι γέροντα του λέει, δεν είσαι να κρίσω ότι ξέρω ξένες γλώσσες». Και με πλησιάζει, μου λέει, μου λέει για τη ζωή μου, εγώ τα χάσα, είχε κόστα φίδια, ενώ από δικό μας το παλικάρι αυτό. Και εκεί μου είπε τη μεγάλη προφητεία για τον Αλέξη τον Τσίπρα, πάμε να τη δούμε. Αλφόνσο, ρίξε πίσω, προσέξτε την προφητεία. Λέει, κάποιοι θα λένε ότι ανήκομαι στη Δύση, μα θα έρθει η κοφτερή Ανατολή και θα σκιαχτούν οι Θράκοι. Κοφτερή Ανατολή, σαρπίστ, σαρπίστ, γραμμένα ανάποδα, Τσίπρας. Μιλάω με το κουμέντα, αγαπητοί φίλοι. Σήκω να πάμε στα Καλαβρίτα. Στην Αγαλάβρα και στο Δόλο. Δεν ξέρω τι μου ήρθα, αγάπη μου. Να σου ρίχνω κοτσαλάκια με τα μιλιών τα χεράκια. Να με κάνεις κορελάκια να γελάτε τα καταξαράκια. Την ελόβη, την αμπλίκα δεν είναι. Yeah.
πιστολές και μια κουρσάρα με ένα νοτικό και έναν αράβι με φτερό. Να σου ρίχνω πόσα λάδια με τα δυο μου τα χεράκια, να μου κάνεις φορελάκια, να γελάνε τα ψαράκια. Μην ανησυχάτε σύντροφοι καταναλωτές και ο Τσίπρας να μην αντέξει, αν και το βλέπω βελτιώνεται το παλικάρι, θα έχετε δει ότι στην τσέπη του έχει συνέχεια τα απομνημονεύματα του Μπελουχιώτη. Θα διαβάζει συνέχεια, δεν έχει καταλάβει τίποτα, αλλά προσπαθεί όμως. Έχει όμως ο ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει να το πούμε, όταν αναγνωρίζουν και οι ξένοι, οι συνεταίροι μας, οι εταίροι μας, αυτή την εταιρεία που έχουμε κάνει, αυτοί αναγνωρίζουν ότι έχουμε πάκου. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πάκου. Έχει. Είχαμε την Κωνσταντοπούλου, εγώ πίστευα πολύ στην Κωνσταντοπούλου η ζωή, αλλά αυτή έπλεξε με κάτι κακές παρέες, να πούμε, με έναν ήσυχο ξεδοντιάρι, με έναν άλλον με τον Αφαζάνη, και αυτούς είναι προκομματικά κτλ. Και λέει κοπέλα, να πούμε, πήγαινε με τα χίλια για την ηγεσία, αλλά τελικά δεν έχει αρχίδια. Δε, άμα δεν έχει αρχίδια, δεν κάνει. Γι' αυτό οι ξένοι ποντάρουνε στον Νίκο το Φίλι. Τον Νίκο το Φίλι, να πούμε. Ο οποίος έχει ένα εκτόπισμα, έχει αυτό το παγκαλοειδές, να πούμε, είναι ωραίος. Έχει αυτό το κορεάτικο στυλ, να πούμε. Αυτό θα τα αλλάξει όλα. Εγώ πιστεύω στο Φίλι τον Νίκο. Ο οποίος θα σκάσει και ως Νίκ Γιόνγκ Φίλι. Έτσι θα βγαίνει, να πούμε. Θα τα φάει όλα. Είναι βουλημικός, να πούμε. Είναι βουλημικός. Και επειδή είναι μια μεγάλη φυσιογνωμία, ακόμα δεν έχετε δει τίποτα, αγαπητοί φίλοι, από τον Νίκο το Φίλι. Από να τα ξεδιπλώσει το παλμαρέ του, να πούμε. Ο οποίος έχει ένα μεγάλο προσόν, ειδικά για τους Γερμανούς, δεν μπορεί να κατουρίσει όρθιος. Γιατί δεν βλέπει, δεν έχει δει ποτέ το κουλάκι. Και αυτό είναι σημαντικό. Γίνεσαι ηγέτης. Έτσι γίνει ο Χίτλερ που είχε πώς το λένε, τροφικό τσουτσούνι και κατέσφαξε την ανθρωπότητα. Χρειάζονται αυτοί οι ηγέτες. Αν μπορεί να γαμίσει, σκοτώνει. Είναι ωραίο. Η μικροφαλία, μεγάλο πρόβλημα. Αλλά αυτό επειδή μπορεί να κατουρίσει όρθιος, οι Γερμανοί το εκτιμάνε. Γερμανοί δεν αφήσει τον άντρα να κατουρίσει και να πετσιλήσει. Έχει τελειώσει, τη σκόψη. Τα χαμνά τηρίζαμε. Έψαξα και στις γραφές όπως έψαξα και τον Αλέξη. Δεν ψάχνω μόνο, έχω υπαλλήλους, βάζω Αλβανούς και τα ψάχνω. Είναι πιο φθηνή. Εντάξει, από τύχη βρίσκουν διάφορα. Και βρήκαμε για το Φίνι, λέω τέτοια προσωπικότητα αποκλείεται να μην υπάρχει στα ιερά κείμενα κάπου. Μια αναφορά. Και το βρήκα πρόσφατα, όχι σε παλαιό, ίσως τα θυμόσαστε κάποιοι από εσάς, στο σχίσμα των εκκλησιών. Δεν είναι πολύ παλιά. Στο σχίσμα, όπου εκεί γράφει Φιλιόκβε. Φιλιόκβε. Το όκβε είναι ακρονίμιο. Ακρονίμιο. Όπου σημαίνει όπου κήτος βάρβαρον εστί. Και έχει και το μεγάλο προσόν, εκτός από την βαρβαρότητα, έχει το προσόν ότι είναι παιδί καθαρό του κομματικού σωλήτη. Ο Βόμπης παπάς του, η
τις στιγμές δύσκολες που περνάμε, πρέπει να πω ότι είμαστε υποχρεωμένοι να κοιτάμε στο καθρεφτάκι της ιστορίας, να κοιτάμε το παρελθόν μας. Εγώ το επιχείρησα από πέρσι ο καημένος. Ασχολήθηκα πάρα πολύ από το Σεπτέμβρη πέρσι, τότε που είχε σκάσει, θυμόσαστε το θέμα με την Αμφίπολη. Τότε η κυβέρνηση, η άλλη αυτή η δεξιά, είχαν εκπρόσωπο τάφου. Εδώ οι αριστεροί δεν έχουν, είναι λάθος. Θέλει μια εκπρόσωπο τάφου να. Και ό,τι έχουν σταματήσει ένα σκαφέ, εκεί που πήγαινε η Αμφίπολη να βγει. Βγήκε λοιπόν τώρα αυτή η περιστέρη και είπε να πούμε ότι είναι ο τάφος, λέει, του ηφαιστείωνα. Εγώ τα έλεγα και με λιδωρούσαν. Τα μπλοκς! Με λιδωρούσαν. Εγώ έλεγα ότι είχαν βρεθεί επιτύμβιες πλάκες, τα κρύβανε από το λαό. Δείξτε την επιτύμβια πλάκα, αμφόσου. Γιατί. Ορίστε, ηφαιστείων τεχνών Αλεξάνδρου. Τον είχε φτιάξει ο Μέγας Αλέξανδρος για το αγόρι του να πούμε. Τα χωρίνα αυτό. Δεν το είχε φτιάξει εκεί στην Αμφίπολη, δεν είναι τυχαία διάλεξε το μέρος, διότι το μέρος αυτό, αγαπητοί φίλοι, Αμφίπολη, το λέει και η λέξη Αμφίπολης. Έτσι. Και η City. Ουστρόπολη, τέλος πάντων. Η Μύκονος σε ποτήτα. Μας λοιπόν θα τα τεχνά απάνω, που θα κάνει και ο Αλέξανδρος. Μην παρεξηγηθώ βέβαια, δεν τολμώ να υπενηθώ ότι ο Αλέξανδρος ο Στρατιλάτης είναι το ομοφυλόφιλος. Είναι το στρέι! Μπορεί να πήγαινε με τον ηφαιστείωνα, αλλά αυτό ήταν για τα αντρικό, τελείως. Και τα νεφρά, ξέρω εγώ. Επίσης είναι το εδιοφόρος, προσέξτε, ο ηφαιστείων. Μπορεί να είχε μούσκουλα και τα λεπτά, αλλά είναι εδιοφόρος. Είχε μουνάκι. Να δούμε το ηφαιστείωνα, προσέξτε. Κάνε ένα κοντινό αλφόνσο στο ιδίο του ηφαιστείωνα, προσέξτε. Μουνίγα μου ο Μέγας Αλέξανδρος, μην πήγαινε διάφοροι και μας κατηγορούν να πούμε. Έτσι παιδιά. Και αναγκάστηκε να πάει να κάνει τον τάφο εκεί στο αγόρι του, γιατί πρέπει να σας πω ότι γεννήθηκε εκεί ο Μέγας. Δεν τα λένε, τα κρύβουν αυτά. Αυτά τα ακούστε μόνο σε κρατικό ραδιόφωνο. Να τα απόγευμα και το πρωί το ραδιόφωνο του ΣΥΡΙΖΑ παίζει 8 με 10 χασικλίδικα της Μύρνης. 10 με 12 η χασικλίδικα στερεάς Ελλάδας, 12 με 2 του Μανιάρου στο δώμα του μόνο χασικλίδικα. Είναι καταγορευμένο να μας πιάσουν τα τσιγάρο μας ισόβια. Έχει αυτό το διχασμένο να πούμε Τσίπρας ο Αλεξάνδρος. Ήταν και επικεφαλής του αντιπαγορευτικού μαζί με τον παπά, ο μεγάλος παπατζής, αυτός ο παπάς που κάνει τις διάδειες τώρα. Τέλος πάντων έτσι έφυγα να σας πω ότι γεννήθηκε εκεί ο Μέγας Αλεξάνδρος, ήταν η πατρογονική γη του, διότι αυτή η μάνα του, η Ολυμπιάδα, μάγισσα και αυτή ήταν άνθρωπος. Αυτή όμως είναι και αλεμανικής καταγωγής, του σημειώνω, απλώς δεν έχει καμιά ιδιαίτερη σημασία. Εντάξει, λίγο παραπάνω να πούμε. Ξέρεις, μπορεί να έπρεπε να πήγαινε με 3 τόσα πάνω. Και εντάξει, αυτή η Ολυμπιάδα, επειδή ήταν της μόδας και γράφανε τα πετροσέλιδα συνέχεια για την Αμφίπολη, λέει, ήθελε, είχε ψήσει τον Φίλιππο, ο οποίος ο Φίλιππος ήταν μεγάλης ηλικίας, ημίτρελος, ημίτυφλος, δεν έβλεπε. Και ανήκανος. Άρα όλα αυτά του είχε εμφανιστεί πότομλες, το τσουλί, πότομλες, πότομλες, τον είχε παραζήνει. Τέλος πάντων τον έψησε με τα πολλά, ξέρουν οι γυναίκες να πούμε, και τον έψησε και πήγαν εκεί να κάνει τη γέννα του, το κερτό ήθελε να το κάνει εκεί στο περίφημο ψηφιδωτό του Αμφιπόλη, του Σαμπάν. Και πράγματι πήγε εκεί, τι να κάνει, έκανε το χαρτίριο ο Φίλιππας και πάει να πούμε και κάνει αυτή ένα περίεργο παιδί και βγάζει τον Στρατιλάτη μας μέσα. Εικόνες τραγικές, ούτε να σκεφτώ δεν μπορώ. Και δαγκάνει τον ομφάλιο λόγο, παιδιά. Και τον πετάει το Στρατιλάτη, θα τον χάναμε. Θα και αλλάξει η ιστορία ολόκληρη. Θα πήγαινε εκεί στα γκρινά, θα γκρινιζόταν στην Αμφίπολη. Ευτυχώς όμως ο Θεός της Ελλάδας επέρναγε ο φυσικός του πατέρας, ο Βουκεφάλας. Δεν τον έχει κάνει με τον Βουκεφάλα. Είπαμε ότι ο Φίλιππος δεν μπορούσε να στα συζητικά καθήκοντα. Έχει γίνει εξέταση από τρίχα όχιος του Βουκεφάλα στα καναδικά εργαστήρια για τίποτα σαϊκίες και βρήκαν ότι ο πατέρας του ήταν ο πατέρας του μεγαλύτερου του Βουκεφάλα. Τον έσωσε λοιπόν στα καπούλια του, τον επήρε και σώθηκε και κατάφερε έτσι αφού σώθηκε να σφάξει όλη την τότε γνωστή ανθρωπότητα. Έσφαξε όλη την Ασία. Είμαστε οι Έλληνες πρώτοι και στις σφαγές. Μας κουνιώνται διάφοροι Γερμανοί ότι σφάζουν, λέει σφάξε που σε βρέφει. Σφάξατε. Τους έχουμε σφάξει Αφγανιστάν, Περσία. Τα έχουμε σαρώσει όλα. Τους καίγαμε μελάδια τα μποράτα και γνωρίζαμε. Αδιαπίστευτα πράγματα. Τουλάχιστον θα μας αναγνωρίσουν κάποια που έχουν κάποια μόρια. Η Ολυμπιάδα, σας λέω μαγίστρο μεγάλη, αυτή όταν τέλειωσε το τοκετό, παρασυρμένη ξέρω τα αμυαρκά υγρά κτλ. Κάνει παιδιά ένα σπαγκάτο και πάει και βεντουζάρει το πουλί της πάνω στο ψηφιδωτό στο περίφημο. Παθαίνει την πλάκα το Φίλιππα, σου λέει τι θα βλέπουν οι Ιαπωνέζοι, θα πάθουν καμιά ζημιά, θα καταστρέψουν. Και να προσπαθεί αυτή, γιατί κατάλαβε η Ολυμπιάδα την παρακία της, να προσπαθεί τι
τίποτα το μουνί να μην καταλαβαίνει Χριστό. Δεν υπήρχε και Χριστός τότε. Και να τραβάει πάνε κάτι φρουρί, τα βραδισμένοι να σου τραβάνε με τι είναι άτιμο πράγμα το μουνί. Άμα κολλήσει, είναι σαν το στρίδι στον βράχο. Δεν ξεκολλάει με τίποτα. Δεν ξεκολλάει. Ευτυχώς μια βλητρίδα να πούμε, αλλά τα πήγε να πούμε. Ψιθυράει του Φίλιππα, που λέει άνακτα, του λέει τα, δεν καταλάβει αυτός. Του λέει δεν πας πώς να χαϊδέψεις λίγο τα φυσιά της γυναίκας σου και στις ρόγες που νεροτογενείς η ζώνη. Μήπως υγρανθεί ο κόλπος, καυλώσει η γυναίκα και με τα υγρά του κόλπου τη σούρουμε και τη βγάλουμε στο αμοχάλικο να γλιτώσουν και τα ψιθυρετών, πας με ζημιά. Πράγματι αγαπητοί φίλοι, έτσι και έγινε. Βέβαια στο ψηφιδωτό είχαμε κάποιες απώλειες. Κάτσε γιατί πήγε πίσω.
Yes. Ποιος είναι? Όχι, μάνα να μην. Έλα, μάνα. Μάνα, πού είμαι? Πού είμαι, ρε μάνα? Ρε μάνα, δεν σου πήρα navigator να με βρίσκεις που είμαι, να μην ανησυχείς. Πού το έδωσες, ρε μάνα? Ήταν ακριβό αυτό. Στο Γερμανό το έδωσες. Και τι πήρες? Δωρεπιταγές Lidl, ρε μάνα. Δεν σου είπα να μην συναλλάσσε με τους κολογερμανούς, να πούμε, μας έχουνε κάτι χειμώνα. Θα αποκόψω απ' αυτούς. Ναι, μα να το πάρεις πίσω. Και να μου στείλεις από τη σύνταξη. Ναι, να μου στείλεις, έχεις να μου στείλεις 10 μέρες. Ρε μάνα, δεν έχω κόσμο με ένα μαγνητοφωνημένα, είναι τα γέλια. Δεν έχουμε, όχι, κάτι πρόσφυγες, φέρνω κομπάσους, δεν έχουμε. Στείλε μου τι σου κόψανε. Το δώρο στο κόψανε. Δεν πειράζει, από την κανονική στείλε μου, δεν έχω πρόβλημα. Για το εικόνι σου, ρε μάνα, τι να... δεν έχουμε, βέβαια. Ποιο έμφυα, ρε μάνα, θα πληρώσεις. Χέσε τον έμφυα, στείλε τα παιδιά σου τώρα, τον έμφυα. Σιγά τον έμφυα να πω. Ποιο, δεν πληρώνουμε έμφυα, ρε μάνα, τα έχουμε πει αυτά. Δεν είναι μόνο οι λύθοι πληρώνουν έμφυα. Να το κάνεις μουσείο. Τα μουσεία δεν πληρώνουν, ρε μάνα. Ο κοπελούσος του 15.000 τετραγωνικά πληρώνει, το έχει κάνει μουσείο. Μουσείο θα το κάνεις. Όχι, εγώ το έχω κάνει λατρευτικό χώρο. Δεν πληρώνει. Εγώ είναι Πακιστανό, το βάζω εκεί, διαλογίζεται. Μανούλα, μουσείο, ρε μάνα. Το έχει κάνει και η Ρασούλα, η γειτόνισσα. Τι να πω. Κάντο μοντέρνα τέχνης, μουσείο μοντέρνα τέχνης. Ναι, ρε μάνα, τι να καταλάβουνε. Πάρε μια τηλεόραση γαλασμένη, ας πούμε, και βάλτε να παίζει εκεί στη μέση, να δει κάτι χιόνια να δείχνει. Δεν έχεις για παλιά, αυτή. Κάτι ελβιέλες που έχω κοπαλιές στην αποθήκη, που την ξέρετε σε κόκκινη πογιά μέσα, και κάρφωσε τους μανταλάκια από πάνω σε ένα σκηνή, να στάζουνε, βάλει ένα ριζοσπάτι από κάτω, να ριζοσπάσει άπλος, να κάνει σχήματα. Τα λέει, ωραία, εντάξει. Κατάσταση, ναι. Δεν έχεις ριζοσπάστη? Τι αριστερείς, ρε μάνα? Έχεις του μπαμπά, του 45, δεν πειράζει, τα ίδια λέει, δεν καταλαβαίνεις. Πάλε, πάλε, πάλε. Δεν μάνα. Όχι, τη Μαρίνα δεν τη βλέπω, μάνα. Όχι, 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 δηλαδή πάρεις τηλέφωνο εσύ, δεν ξέρω τι κάνει, όχι. Μάνα, είμαστε σε διάσταση. Εξεχνάς, ρε μάνα. Είμαστε σε διάσταση, μάλλον η Μαρίνα είναι σε διάσταση, εγώ περνάω και την καμά από τότε. Εγώ μετελάχθησαν οι σεξουαλικές μου θυμίες. Το είχα πάθει και στην εφηβεία, δηλαδή μας τραβήξαμε τότε. Και τότε μου στάθηκες, μοντέρνα μάνα, αριστερή. Ναι, μανούλα. Όχι, ρε μάνα, δεν πονάω, δεν πονάω. Πονάω τα παλικάρια, ρε μάνα. Κόβησες το κλέτσο να πονάει. Σε παρακαλώ. Δεν πονάμε. Οι γυναίκες πονάνε, εμείς οι άντρες δεν πονάμε. Ρε μάνα, ξεκόλα να πούμε, δεν είναι τίποτα. Σαν να χέσεις προς τα μέσα, δεν είναι κάτι. Εντάξει, μανούλα. Μην κλείσεις, μάνα, μην κλείσεις, θα σου παίξω ένα τραγούδι, το χωράψεις για σένα. Δεν έχω τολμήσει να το παίξω ποτέ. Αν σε ανοιχτή ακρόαση, μάνα, πάμε. Μικρό αστί, θα σας φάνε τα παιδιά σας, θα σας φάνε ζωντανούς κανιβαλί. Κανίβαλοι θα γίνουνε, κανίβαλοι, κανίβαλοι θα γίνουνε. Το βράδυ τη γλώσσα το σεξουάλ. Το σεξουάλ του κομμωτηρίου να πάθει εγκεφαλικό επεισόδιο. Η μανούλα μου, η μανούλα μου, η μανούλα μου, μαμά! We'll be right back.
φορά. Ας δεν την βρούνε επιτέλους. Την ξενέρωτη προλετάρι, προλετάρι, προλετάρι. Αμό! Θα σας φάνε τα παιδιά σας, θα σας φάνε ζωντανούς. Κανίβαλοι, κανίβαλοι θα γίνουν. Κανίβαλοι, κανίβαλοι θα γίνουν. Είσαι ρε μάνα που έχεις ζαλίσει τα αρχίδια να μάθετε. Δεν βάζει γλώσσα μέσα. Σε εσάς θέλω να έρθω από την αρχή. Το είπατε. Πώς λέγεστε. Πώς λέγεστε. Γιάννα. Γιάννα. Με την Ακελοπούλου καμιά σχέση. Συνωνυμία. Στα οικονομικά. Τίποτα. Είσαστε, δουλεύετε. Πόσους. Τι ζώδιο είστε, Γιάννα. Τοξότης. Τοξότης. Είστε ευχαριστημένοι του ζώδιο σας. Ευχαριστώ τον Θεό. Πάμε καλά. Με τον κύριο πόσο καιρό είστε μαζί. Ναι. Και να πω ποιο μου προτιμάτε εσείς. Ποιον θέλετε εσείς. Με ποιον είσαστε μαζί. Πόσο καιρό. Δεν θυμόσαστε, αυτό θα ξέρει και τελευταίο δευτερόλεπτο. Γιατί να τον ρωτήσω. Εσείς πώς λέγεστε. Τζόνι, πώς λέγεστε. Θοδωρής. Θοδωρή, τι ζώδιο είσαι εσύ. Και εγώ τόξο. Δεν ταιριάζετε. Αν δεν ταλαιπωρήσετε, πόσο καιρό ταλαιπωρήσετε. Γιατί δεν θυμόταν η Γιάννα. Πόσα χρόνια είναι. Δεν θυμάσαι, είναι πολλά τα χρόνια. Μα τσάμπα ταλαιπωρία, είσαι να σε έχω κόψει. Δεν βγαίνει πουθενά. Και πού να ψάξεις αλλού. Έπρεπε να κοιτάξεις τώρα με το σύμφωνο συμβίωσης πώς τα έχεις δει. Με κανένα φίλο. αυτό είναι. Γιατί δεν τραβάτε και ζωδιακά. Και βλέπω και τον τρόπο που κοιτάς, να πούμε. Δηλαδή, να κάνουμε ένα outing. Θα ήθελα να ήμουν εκείνος που αγαπάει. Αυτός που σε έκανε στα αλήθεια να πονέσει. Θα ήθελα να ξέρα τι σκέφτεσαι που πάει. Γιατί αγόρι μου πολύ μ' αρέσει. Μέσα στα μάτια σου διαβάζω την αλήθεια. Πως είσαι λούγκρα τελειωμένη και κρυφή. Κοντά της σε φέρε μονάχα η συνήθεια. Μαζεύει φράγκα, θέλει Γιάννα να εγχειριστεί. Αν θες τη γνώμη μου, μην κόψεις το πουλί σου. Γιατί που ξέρεις, ίσως να σου χρειαστεί. Ο Αλέξης Κούγιας να βρεθεί μες στη ζωή σου. Να στον χαϊδεύει όταν ξυπνάτε το πρωί. Την αγάπη σας. Να έρθω και σε εσάς. Εσάς δεν θα ρωτήσω, θα ψάξω μόνος μου γιατί με εξετάνε αυτό το τιγρέ. Αυτό είναι, το έχετε πάρει από πού. Από εδώ. Από Αράπη. Άμα δεν μπορούμε να πάρουμε από το Αράπη κάτι, αν το παίρνουμε αυτά. Από το Ισπανικούδες, κατάλαβες. Για να δούμε. Έχει μέσα σερβιετούλα, οπότε να μην φλερτάρω. Τσάπα. Εσείς πώς λέγεστε. Έλενα. Έλενα, θέλω να σας εντυπωσιάσω, να σου κάνω ένα πρόλογο. Το κάνω σε όλους τους παραστάσεις εδώ. Θα πάρω δύο μπαγάκια στην τύχη, προσέξτε. Τα αφήνω.
παίρνω άλλα, μην νομίζω ότι είναι σημαδεμένα, γιατί θα κατηγορούν. Πρόσεξε με, είμαι πάρα πολύ καλό. Λίγο μεγαλύτερο. Το δόντι μου. Τα δόντια βρίσκεις. Εσείς, τι ψηφίζετε, να κάνω μια διάκριτη ερώτηση. Τώρα, τι ψήφισες. Τι ψήφατε, τελευταία φορά. Πρώτη φορά αριστερά. Τη φορά αριστερά, είσαστε ικανοποιημένοι, έτσι πάμε πάρα πολύ καλά. Έχετε μετανιώσει. Ναι. Γιατί αγάπη μου, δεν σου αλλιώσει, δεν σου αλλιώσει. Μήπως φύγεις πολύ και δεν έχεις καταλάβει την πρόοδο αυτή που πάει, γίνεται. Κρίμα, κρίμα. Θα μου επιτρέψεις να το ελέγξω, γιατί σε βλέπω λιγάκι ζαλισμένη. Έχω το μηχάνημα για τραγωδές. Sorry. Για αρρωστή που βαλάω συνέχεια. Βοήθησε με λιγάκι, μπορεί να το κάνω. Έχετε ξαναπιάσει τέτοιο, δεν είναι... Και γλιστρά έχω πιάσει τα παράκια μου. Καλέ, μην φοβάσεις. Δεν στα κούμισα κάτι. Είναι η κομπλεξική σου, γιατί θα κάνω μεγάλα τράματα, τράματα που έχει κολλήσει. Πώς θα λίγο καλέ, μη φοβάσαι. Πιάσ' το. Πιάσ' το. Στην Αθήνα δεν το πιάνει καμία, μόνο στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει διαφορά. Πιάσ' το τώρα, εντάξει. Δεν είναι και για χόρταση, είπαμε, εντάξει, θα πιάσω λίγο. Λοιπόν, θέλω να το κοιτάς με προσοχή, θα το κουνάω ανάμεσα στα μάτια σου, να μου πεις πόσα πουτσοκέφαλα βλέπεις, πόσα είναι. Παιδιά είναι τύφλα, μη σε πειρουμά εδώ. Θα το βάλω μέσα. Αφού είχε σε μεγάλο, θα το βάλω. Έλα, δεν έχετε. Γιατί ο διάλογο με κατηγορούν οι φαλαγόρε, θα το κάνω με μονία του χρόνου. Βοηθήστε πώ να πει μέσα λίγο. Δεν έχω βάλει το γράμμα, το βάλω. Εσείς πώς λέγεστε. Σπυριδούλα. Σπυριδούλα, γιατί το κάνετε δούλα. Σπυριδούλα. Κάτσε τη μια άλλη που κόλλησε. Σπυριδούλα, να σε ρωτήσω, είσαι θρησκευαμένη. Δεν κάνει. Γιατί σε είδα ότι είχε ένα δράσο στο. Να σου πω, δεν πιστεύει ότι ας πούμε μεταφυσική την έχουμε ανάγκη στη ζωή μας. Δεν περνάμε καλά με τις μαλακίες της λογικής, ενώ με τα μεταφυσικά. Σαν πλάκα, ξέρω. Σαν πλάκα να το κάνουμε. Εσύ να σε ρωτήσω, δεν προσέφερες καθόλου δηλαδή. Δεν ζητάς την βοήθεια. Έχεις τη δύναμη, ας πούμε, από μόνος να τα καταφέρεις. Μπράβο, αυτό είναι καλό. Να σου πω, καπνίζεις μετά το σεξ. Δεν καπνίζω. Όχι, δεν έχω κοιτάξει την απάντηση, το σωστό. Μπορεί να καπνίσεις και μην το βλέπεις. Να σε ρωτήσω, ξέρεις ποιο είναι το γλυκό, τώρα με το σύμφωνο συμβίωσης, το γλυκό των γκέι. Μη βοηθάτε. Έλα, εύκολο. Μπακλαβάς. Έχει μπακ, λαβ και ας. Μπακλαβάς. Εύκολο, ρε, τα έχουμε πει εδώ για την λύση με εσάς. Εσείς πώς λέγεστε? Σπύρο. Ο Σπύρος. Σπύρο, πώς την βλέπεις την κατάσταση? Με το πέντε. Ξέρεις. Τι ψήφισες τελευταία φορά? Τσίπρα. Τσίπρα. Παραμύθια. Ένα. Αφού Τσίπρα ψήφισες. Αυτό το χάρι, άμα κανείς δεν το λέει, έχουν ψηφίσει. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Δηλαδή, πώς τα βλέπεις τα επόμενους μήνες, πώς πάμε? Τη βγάλουμε. Τη βγάλουμε. Εμένα μου άρεσε αυτό που είπαν σήμερα η κυβέρνηση, που είπαν ότι θα βάλουν τους πρόσφυγες στα κλειστά καταστήματα που έχουν βάλει λουκέτο. Είναι τόσες χιλιάδες τα καταστήματα που είναι οι πρόσφυγες μέσα. Θα είναι στις βιτρίες όπως είναι οι κουτάνες στο Άμστερνταμ. Δεν μας δείξει τι να πούμε. Αυτό το έχει ιδέες. Έχει ιδέες. Να θα πει εσύ και εσύ πώς λέγεστε. Χριστίνα. Είστε χριστιανοί. Στο Ορθόδοξο πιστεύετε δηλαδή, ειλικρινά πιστεύετε. Το σταυρό σας το κάνετε. Πότε το κάνετε. Το κάνετε, παρασύρεστε. Μόνο σε μαντούζα στην αλλά μόνο μας. Θρησκευάμενοι, να σου παίξω ένα θρησκευάμενο τραγουδάκι. Μπας και τσικλίζω αυτό το μεταφυσικό που έχεις. Γιατί έχεις κάνει μεταφυσικό. Ο Ιού. Χριστίνα. Θεέ μου, μεγαλοδύναμε. Σε ψηλά εκεί πάνω ρίξε την όσο καλαζά Θεούλη μου στους σκύλους των κομμάτων
βιολίν στους σκύλους των κομμάτων. Εκεί που τρώει ο πάγκαλος με τα χρυσά κουτάλια, ρίξε στη σούπα τους κατά θεούλη μου να του κομπούν τα σάλια. Ρίξε στη σούπα τους κατά θεούλη μου να του κομπούν τα σάλια. Δώσε κουράγιο στο λαό και στους τυραννοκτώνους να παλαβούμε απ' τους μαλλιούς θεούλη μου και τους ευρωμασόνους. Να παλαβούμε απ' τους μαλλιούς θεούλη μου και τους ευρωμασόνους. Κι όταν θα σβήσει ο Αργυρέ και βγουν τρανσέξουαλ νάνι, βάλ' όλους τους αγγέλους σου θεούλη μου να πουν το νάνι νάνι. Βάλ' όλους τους αγγέλους σου θεούλη μου να πουν το νάνι νάνι. Να πάρω λιγάκι από το τσιγαράκι σας. Μου έχετε σπάσει τη μύτη, να πούμε από την αρχή. Ιδιοκατασκευή είναι, έτσι. Μα τι βάζετε μέσα, ρε παιδιά. Μυρίζει περίεργα. Βάλτε τώρα πάει γύρω, επιτρέπετε. Πάνε, αριστερά, αριστερά. Για φαρμακευτικούς λόγους. Α, σας αφήνω κι εγώ να στην υγειά σας να κάνουμε. Δεν έχετε καμιά, γιατί έχω εγώ γρήπη. Να πιω από το σφινάκι σας. Το σφινώσουμε. Στην ψωμί του γρήβα. Παναγία μου, ωραίο, ωραίο. Θα ήθελα... Τις κρύβετε τις γυναίκες από πίσω. Να έρθω σε εσάς, εσείς πώς λέγεστε. Αμαλία. Αμαλία. Ανομαλίες κάνεις, Αμαλία. Όχι. Δεν κάνεις κάτι περίεργο. Φαντασιώσεις δεν έχεις. Είσαι κλειτοριδική κολπική. Ήθελα, δεν είναι, δεν ακούει ο σύζυγος, είμαι θυσμένος. Να σου πω, σκουίρι τι είσαι. Δεν έχω κοιτάξει, δεν είναι παιδί μου, εντάξει. Πίδα, καυγάνεις, τι θα σου πω, όχι. Θα σας πω ότι τα ακροβασίες τις τυπουργικές που κάνω πολλές φορές τις έχω στον ύπνο μου. Ξεκινάνε από τον ύπνο μου. Είδα ένα βράδυ στον ύπνο μου όταν ήμουν μαθητής 10.000 γκόμενες. Βοηθήστε με λίγα, κύριε παιδί. Βάλτε το μέσα εσείς. Βάλτε το, μην φοβόσαστε. Θα το κάνω με μουνία το πράγμα. Κεφαλοκράτη. Είδα λοιπόν 10.000 γκόμενες γυμνές απάνω σε μια βέσπα και εγώ σε μια κολόνα της ΔΕΗ πιστάγκωνα δεμένος, δεμένος ο καημένος. Και 13 αναπληρωματικοί της Β' Εθνικής. Τι είπα τώρα. Εδώ θα πάρω πολύ σύντομα. Και 13 αναπληρωματικοί, δεν θα το ξαναπώ, θα μου φωνάζουν εν χορό, βάλ' τους χέρι κι εγώ να μην μπορώ. Στις όμφες του μυαλού μου, αμάν, αμάν,
σκέφτεσαι μόλι και να κοιτάς τους άλλους. Γιατί, 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 γιατί. Και ποιος θα τη θυμίσει. Έχει ραντεβού και ήδη έχει αρχίσει. Και θα φύγει ο κόμενος και ποιος θα της το κλείσει. Και τώρα τι κάνουμε αγλαία. Και δεν είναι λύση, δεν είναι λύση μαλακία. Αν δεν πάει την απεργία, ρίγανε πια αυτή την ώρα. Τώρα που έχω μια φαγούρα. Μπροστά σας ότι κάνω καριέρα στο εξωτερικό τελευταία και όχι με τραγούδι, ούτε με εργόχειρο όπως πολλοί έχουν γράψει, με ποίηση. Ποίηση είναι δύσκολο πράγμα να ποίηση. Η ποίηση είναι ποίηση, είναι η νόσος των γλετσέδων, το οποίο είναι παραποιητικό μπροστά. Και πρέπει να σας πω ότι τα πάω πάρα πολύ καλά. Πρέπει να πω στο Κόσοβο, στο τσάρτ, στο ποιητικό, 4 εβδομάδες τώρα είμαι στο νούμερο 2. Στο νούμερο 2. Και το φτιάχνουνε, δεν είναι ένας Ιαπωνέζος, δεν έχει σημασία. Στο ένα είναι Ιαπωνέζος. Δεν θέλω να κατακτήσω την κορυφή. Δεν θέλω να κατακτήσω. Αλλά ξέρετε τι σημαντικό είναι, τα τσάρτ δεν τα φτιάχνουνε Κωσοβάροι. Τα φτιάχνουνε πρεζοναύτες Αμερικάνοι που ξέρουν τη δουλειά του. Είναι έγκυρα αυτά. Το πείμα μου αυτό πρέπει να σας πω στην Ελλάδα δεν είχε καμία. Είμαστε Έλληνες μίζεροι. Είμαστε, δεν ξέρω να κατακτήσω. Είμαστε αστοιχείωτοι, ίσως. Ίσως αυτό κι εγώ, δεν ξέρω. Είχα γράψει ένα πείμα άτυπνο, τα άτυπνα δεν έχουν εμπορική επιτυχία. Έλεγα χώσο μου στον κόλο τη μουνάρα σου αγριόψολε. Μπήξε μου τα νύχια στα μάγουλα. Τα κολομέρια μου τρέμουν και σε περιμένουν αγέννητε τραβεστή. Γε του Ιόλα και του Ρίτσου, μάγκα ημιτασιών που ξεπίδησες μέσα από τραγούδι των Χαψιάδη Νικολόπουλου, μέσα από το στόμα του Νταλάρα, από το σκάρτο πόδι της Φαραντούρη. Παγωμάρα. Όχι, όχι, δεν χειρολόγονται κανένας, όπως και τώρα. Κάτι φοιτητές είναι τσαλοπαρμένοι να πούμε, και αυτοί άλλα μαστουρωμένοι δεν καταλαβαίνουν. Έστεγα όμως εγώ, πρέπει να πω ότι συνήθως φταίει ο καλλιτέχνης. Φταίγω γιατί δεν το είπα σωστά. Θέλει ένα timing, θέλει τρόπο να το πεις. Προσέξτε πώς το είπα έξω και έσπασα τα μία. Χωρίς όμως το κολλό του μου να στο κρέμα σου πείσει, μου τα είχε τα μάνα μου το κολλό, μην τρώμε και σε περιμένουμε να γίνεται τραπεζί γιατί όλα δεν το ρίξουν. Μάγκα, μην τα σώμα μου ξεπίδει μέσα από το τραπέζι του Πατζιάτου Κολόπουλου, μέσα από το στόμα του Λάρα από του κάτω πρώτου Φαραντούν. We'll be right back.
να το ξαναγεννήσει. Μα για κάτι μου σύμπτωση σώπη και το χασίσει. Αυτό δεν κρύβει, μες στην ταβέρνα πάω. Δυο ποτηράκια εφετινό, κάθομαι κοπανά. Αγαπητοί φίλοι, δεν θα σας πονέσω. Θέλω να σας δείξω ένα ντοκιμαντέρ. Ντοκιμαντέρ. Να σας δείξω πώς... Α, sorry, κανένα λάθος. Πριν το ντοκιμαντέρ, πρέπει να σας πω τη μάστιγα της εποχής. Αγαπητοί φίλοι, θα σωθούμε μόνο Θεού θέλοντος. Όπως ο Θεός κατέστρεψε τα Σόδομα και τα Γόμορα, ενθυμίστε. Σόδομα και Γόμορα με την κτηνοβασία. Η κτηνοβασία θα είναι η αιτία τώρα που θα επέμβει ο Θεός. Το έχουν παρακάνει οι Γερμανοί, νομοθετήσανε και επιτρέπεται η κτηνοβασία των οικιακών ζώων αρκεί, λέει ο νομοθέτης ο Γερμανός, να μην το τραυματίσεις. Είναι σημαντικό. Έχουν έναν πολιτισμό. Εκατοντάδες πορνεία έχουν ανοίξει στη Γερμανία όπου μπορείς να γαμίσεις, μπορείς να συμβαρεθεί το δικό σου κατοικίδιο και να θες να γαμίσεις ένα ροντβάιλ, να ξεσκάσεις ένα άλλο ζώο. Φροντίζει ο πολιτισμός για όλα. Βέβαια και εμείς οι Έλληνες δεν πάμε πίσω. Πρέπει να σας πω ότι πολλά Ελληνόπουλα, κυρίως στην Ήπεθρο, ανδρώνονται σε εισαγωγικά παιδιά. Πάνω σε κατσίκια, περιστέρια, σάλα πετινούς και παγόβια. Ποτσίκια. Οι Έλληνες
Έχουμε γράψει ένα τραγούδι για την προβασία σαν ύπο το χρόνο του 36, ένα Σμυρνέι Κομανέ, παρακαλώ απαγορευμένο από το Μεταξά. Δε γάμουν οι κτηνοβάτες, μαύρες αλανιάρες γάτες. Από δύση δαιμονία και του ζώου τη μανία. Δεν κάθε τη γάτα, κάνει νύχια να πούμε, σε τσακουρνάει στα χέρια. Τις κατεψυγμένες κότες, τις γάμουν χωρίς καπότες. Για κάτι που μεσημέρι μαζεμένη όλη η οικογένεια, πατροπαράδο την εικόνα, γύρω από το τραπέζι. Η μαμά έχει μαγειρέψει κοτόπουλο βραστό, δεν το πλησιάζει κανείς, εκτός από τον πατέρα που τρώει με βουλιμία, γιατί από βραδύς το έχει γαμίσει και το έχει κάνει μιλανέζ. Απολαμβάνει κάθε μπουκιά, ψιθυρίζοντας νόστιμο το γαμημένο. Τα κατσίκια, τα γαϊδούρια, τα ταΐζουνε τα ναβούρια. Τελευταία, έχουμε ξεφύγει τελείως, σαν ανθρώπινο είδος. Δελφινογαμία, μαστίζει τον πλανήτη, γαμάνε δελφίνια. Το ζωντανό αυτό που έχει συναισθηματική ευφυΐα και δένεται με το κτηνοβάτι. Πολλά δελφίνια θα δείτε, μα γουγκλάρετε, γουγκλάρετε! Θα δείτε πολλά δελφίνια να αυτοκτονούν στις παραλίες, περιμένοντας μάταια το γαμιά. Ο οποίος δεν ήθελε σχέση, αν ήθελε σχέση, θα ήθελε να είναι γυναίκα, δεν θα αγαπούσε δελφίνια. Βέβαια, εμείς και εκεί πρωτοπόροι Έλληνες από τη δεκαετία του 70, καβαλαστό δελφίνι. Με δελφίνι είναι πιο χάι, το έχει γράψει κι ο Μπουκάλι. Θα γρυλίζει και θα σκούζει σαν πουτάνα σε τζακούζι. Τα χυλάκια τα καημένα, χίλιο κακό χαμημένα. Το μουνί έχει αξίες και ο πουτσός αταξίες. Γάμα για γιασίρι και κότες. Έτσι να κατάρτινα.
Να πω δύο πραγματάκια για τις σχέσεις, αγαπητοί φίλοι. Ξέρετε ότι οι σχέσεις, ευχαριστώ που μου επιτρέπετε, σας ευχαριστώ. Είναι ο σκηνοθέτης μαζί μας. Αγαπητοί φίλοι, να σας πω ότι οι σχέσεις πάνε καλά, ειδικά στην αρχή. Όταν αρχίζει όμως και κλάνει ο ένας μαζί στον άλλον, η σχέση αρχίζει και μυρίζει περίεργα σαν οντισμένος φουγκαρόπανο. Έτσι, παιδιά. Και το μυστικό ποιο είναι τώρα. Το μυστικό, αγαπητοί φίλοι, είναι να έχεις κάνει μια καλή αρχή. Θέλω να σας δείξω πώς γνώρισα τη γυναίκα μου. Πάμε, Αλφόνσο. Για να της πάρεις τον αέρα από την αρχή. Κανονικό τραγούδι. Κάνω zoom στην καρδιά, βλέπετε. Συγγνώμη, Δεσποινή, συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι. Ψάχνω έναν δρόμο Αγίου Νάντεστερ. Αγίου Νάντεστερ. Πού είσαι καταλαβαίνω. Είναι το Αγίου Νάντεστερ. Thank you.
ευχαριστούμε. Αγαπητοί φίλοι, θα κάνουμε διάλειμμα 10 λεπτά να πάρουμε ναρκωτικά και να ξανάρθουμε. Μην φύγετε. Thank you.
σπάσουμε αρνιά. Πάει το παπά της στην ποταμιά.
με κοιτάει σπίτων οικογύρα. Κοίτα ποιοι παίρνω τα τραγούδια μου μόνο και τα πουλάνε σαν απορριπαντικά. Γιατί θα δεις ότι τα κόβω τα μαλλιά μου, γιατί φοράω σκουλαρίδια τα ημαλιά. Είμαστε εκμάλωτοι στο σπίτι μας μωρό μου και πρέπει να έχουμε σαφή διακριτικά. Μα όσο υπάρχουν απλωμένα στα μπαλκόνια των πολλών κατοικιών, άσπρα ζεντόνια, δεν φοβάμαι. Άραγε μέχρι πότε αλήθεια θα κρατήσει αυτή η αναποχή μεταξύ των ελληνικών. Κι εγώ ένα φόβο να μην χτυπήσει το τηλέφωνο. Είναι ο τύπος από το κράτος που ελέγχει αν υπακούει το φερέφωνο. Έχουμε πόλεμο, μην το γελάς μωρό μου, να μην αφήνεις το παράθυρο ανοιχτό. Πώς κρέμονται οι αυτοκύρες φαντάρι με τις χιλιές απ' τη σημαία στο μισθό. Οι παλιοί μας φίλοι για πάντα φύγαν κουνώντας μαντιλάκι καλαμαριανό. Παίζουμε μόνοι μας στο θέατρο μωρό. Οι θεατές θα βλέπουν κάποιον τελικό. Μα όσο υπάρχουν αυλωμένα στα βαλκόνια των πολυκατοικιών, άσπρα σεντόνια, δεν φοβάται. Άραγε μέχρι πότε αλήθεια θα κρατήσει θέλω να σου κάνω μια ερώτηση, ξέχασα πριν να σου κάνω μια ερώτηση, εύκολο μην ήρθατε αν έχετε την καλοσύνη. Θέλω να μου πεις γιατί μαζεύονται μέλισσες στο πύργο της Πίζας. Έχει γίνει. Σήμερα εύκολο. Πόλεμος, πόλεμος, όχι έρωτα, μαντρογούτια στο ραχαίροντα. Σε πόλεμο είμαστε, αγαπητοί φίλοι. Σε πόλεμο από τότε που γεννηθήκαμε είναι ο πόλεμος των φίλων. Ο πόλεμος των φίλων, δηλαδή τα θηλυκά πολεμάνε για να γεννήσουν και τα αρσενικά πολεμάνε για να αγαπήσουν. Και στη μέση είναι και ένα 10% κουστράκια που πολεμάνε από το τεπίδι, αλλά δεν τα παίζει κανείς. Αυτές τις απόψεις διαμορφώνω, πρέπει να σας πω, χωρίς να έχω κάποιες έτσι ανασφάλειες. Διότι το αρσενικό κυρίως έχει στο σπίτι για να αλλάζει τις ασφαλείες. Έτσι είναι χρήσιμος ο ρόλος του. Βλέπω πάρα πολύ πορνό, να βλέπετε πορνό, διότι παίρνεις πολλά πράγματα εκεί. Εγώ μ' αρέσει το τεκόρ, δεν κοιτάω την πράξη. Γιατί είμαι του μανιακός του real estate. Και επειδή τις πονότητες ταινίες γυρνάνε κάτι περίεργοι τύποι, κάτι λιτράκια να πούμε που έχουν βρεθεί με πολλά λεφτά, φτιάχνουν περίεργα σπίτια και μ' αρέσει. Είδα τελευταία τον πισινόκι μου, αριστούν.
κομμένη του Μάρθα Γιούτα, έχει ωραίες ταινίες. Καυλωμένες για αυτό το δύο, μην τα χάνετε αυτό. Μην τα χάνετε. Είναι ωραίες ταινίες. Δυστυχώς όμως πρέπει να διακόψω. Πάντως το καλύτερο να διακόψω για διαφημίσεις. Θα βάλουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Τζιχαντιστές, προσέξτε. Δεν σέβονται τον πολιτισμό μας. Τους κόβεις τα ποδάρια. Η τηλεόραση είναι για κλωσιές. Sorry. Πότε θα βγεις από εδώ? Σε λίγο. Πρέπει να γυρίσω πίσω. Λευτεριά στις φυλακισμένες νοικοκυρές, διεθνής αμνησία. Λέγε ρε, ποια είναι? Δεν λέω. Την Τζερμά. Δεν λέω, τσοκολάτε. Είναι καλή. Καλή, αλλά δεν λέω. Πες μας μωρέ ποια είναι. Η μάνα σου. Η μάνα μου. Με τον κολλητό μου. Συγκίνηση ρε φίλε. Ευρώπη. Μουκολάκια με τραβάει η ομάδα Αρχελάδα, Αγελάδα με τραβάει η εθνική θέλουμε άλλο τα κόμπο προπονητή πατριώτες εφοβλουλόκι να πάρουμε ξανά το σύνταγμα την πλάτα. Να πάρουμε ξανά.
Τι είναι ο έρωτας, αναρωτιέμαι, τι είναι ο έρωτας, η πατέλα μας πάθαμε, τώρα να πούμε τι είναι ο έρωτας. Τι είναι ο έρωτας, μην είναι οι κάμπιες, μην είναι τα άπαρτα ψηλά τεκνά, τα ουκρανάιζερ που δεν βαδίζουν, που είναι ανάπηρα και μολωτά. Όλα είναι ο έρωτας και αυτά και εκείνα, κορίτσια άβυζα ανορεξικά. Είναι τα χέρια μας που μας χαϊδεύουν, ηλεκτροντικά. Βάλε στη χούφτα σου. Δεν μου λες τίποτα. Είστε συνήθεια με το κινητό, μαντάμ, δηλαδή. Ακούστε δύο πραγματάκια. Βάλε στη χούφτα σου σεξι μπικίνι. Βάλε στα δάχτυλα μίνι καλσόν, σύν Αθηνά και χειρακίνι, έθνος ανάδελφων βουστροφιδών. Με ειδοποιούνε από πού, από εδώ. Παρέμβαση, πρέπει να κάνει παρέμβαση, ποιος είναι. Ο Πανούσης, να κάνει παρέμβαση ο Πανούσης, ναι. Τι να πω πάλι, αυτά που συμφωνήσαμε. Τι αγαπά, τα ίδια θα σου, δεν έχει σημασία, πες τα εσύ. Το θέμα είναι να πιάσουνε τόπο, Τσιμπακό. Κάνε προσπάθεια, τι να σου πω. Τι να πω, δεν ξέρω αν θα τα καταλάβουνε. Εκτός αν τα γράφουν στα κινητά μου, είναι πιο έξυπνα από αυτούς που είναι ηλίθιοι. Και τα από το έχασε τα λόγια σου, πρόσεξε, είναι ο αντίχριστος δίπλα σου. Είναι ο αντίχριστος, μυρίζει καμένη σάρκα. Συνεχίζουν να τρώνε τις σάρκες οι κομματατζίδες και ένας στους τέσσερις ελληναράδες τους επιβραβεύει με την ψήφο του. Η ανοχή μας στο κουτοπόνηρο ραγιά, στο πελατάκι της κομματικής χούντας, έλαβε τέλος. Έλαβε τέλος. Δώρο Θεού η οικονομική κρίση. Επαναλαμβάνω, δώρο Θεού η οικονομική κρίση. Να τελειώσει ο Σονούπο, όπως η επιδημία της κρίσης, θυμόσαστε. Έτσι, θα μας απαλλάξει η οικονομική κρίση από τους δοσύλλογους εργατοπατέρες, τους νταβατζίδες της λαϊκής βούλησης. Στο Κυφυνίων η Ελλάς, ουρακοντάκι, ελέφαντες και τροχτικά, αρμάζουν, κλέβουν και βουτούν, με τα δικά μας δανεικά στο τσίρκο της δοσύλλογης βουλής. Το πίδημα θανάτου σε ευρώ ή σε δράχμη, περάστε κόσμε, ψηφίστε κόσμε, ψηφίστε κόσμε, ανδροί και λακρυβά και μαριονέτες δανεικές. Πόσο πίσω μας πάει. Και μία στραβάδια απολύομαι. 33 χρονάκια θητεία στραβάδια απολύομαι. Όλο ένα δυστυχώ από μαθηνά η δασκάλα θα τη σφάξω σαν την πέρι και θα πω να παίξω πάλι. Καρκέλα παντού και τα μυαλά στα καρκέλα του αόρατου εθνού. Βουλγαροί, Βουλγαροί, να νομίζεις βασίλες, όλο το έθνος προσκυνά σοβαρά να πεθαίνουν. Είμαστε οι αδικημένοι γενιά του 60 κατοχή και πείνα, χωρίς ρετσίνα, τα βούρια σου Μαρία, σκοτά τα ψηλή παταρία. Τα βούρια σου Μαρία, σκοτά τα ψηλή παταρία. Πέντε χιλιάδες και μία στραβάδια
απολύομαι. 33 χρονάκια θητεία, στραβάδια, απολύομαι. Μια ζωή παρουσιάστε σαν εκπαιδευμένο σκύλο. Εγώ δεν θα πάρω άλλο. Ευχαριστώ, δεν είμαι φίλο. Κάγκελα, κάγκελα, κάγκελα παντού. Και τα μυαλά στα κάγκελα που αόρα του εχθρού. Βουλγάρι, Βουλγάρι, να μην είσαι σπασές. Όλο το έργος προσκυνάει, σόβρα κατεφανέλες. Είμαστε οι αδικημένοι, γενιά του 60. Δίχως κατοχή και πείνα, χωρίς ρετσίνα. Τα μπουκιά σου μαρίνα, σκοτάνα ψηφί αγαρίνα. Τα μπουκιά σου μαρίνα, σκοτάνα ψηφί αγαρίνα. 15.000 και μία στραβάδια απολύομαι. Όχι, έχουμε παρέμβαση, όχι άλλη παρέμβαση, παιδιά. Άμα ήταν καθόλου σαν σπίτι και έβλεπαν τηλεόραση. Α, είναι επί προσωπικού. Άμα είναι επί προσωπικού, βάλτε. Sorry. Πριν από 25 χρόνια είχα βγάλει ήδη το πρώτο μου δίσκο, το 80, και έκανα εκπομπές στο ραδιόφωνο. Με πλησίασε άγγελος ακροατής, ο νεαρός τότε Παψωμαλιάς, και μου έδωσε μια κασέτα να την ακούσω, λέγοντας: βάλε να ακούσεις και το δικό σου δίσκο ανάποδα, Τζιμάκο. Πήγα σπίτι, άκουσα την κασέτα που είχε ψαλμωδίες και ανάποδα μηνύματα του Ιωσφόρου. Σε δίσκους όπως το Hotel California, το Σύμπαθι, Golden Devil, την Παντινέλα και το Χατζή. Μετά έβαλα στο πρώτο μου δίσκο τυχαία την Βελόνα του Πικά σε ένα σημείο και άκουσα το Σατανά, Σατανά, ή δοξάσεις, να δοξάσεις για πάντα το Σατανά. Προσπάθησα να μην απομακρυνθώ από το χώρο του αοράτου όπως επιβάλλει η μόδα του πολιτικού ορθολογισμού. Διότι γνωρίζω ότι μετά την απομάκρυνση από το μεταφυσικό ταμείο ουδέν πάθος αναγνωρίζεται. Συνεχίζω να κάνω την πάπια. Πα-πα-πα και τραγουδάω ανέμελος σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Απ' τον καιρό που άρχισα, ό,τι να το να κάνω, να μπαίνω μέσα σουριελό. Νιώθω πως θα την κάνω. Στην αλυσίδα θα χτυλώ, θα βάλω εν κινήσει σαν τζεύρι, σαν ευρύκολο, σαν αυλή και δύση. Ο Λάκκος με τα αστεία που σκάβω από παιδί, η τέλεια ληστεία που έχω σκαρφιστεί. Με σφίγγισα παπούτσι, το πιο και παλωμένο, στο φίλος του ζαλών, το τέλος περιμένω. Θέλω να πέσω μέσα σε χάχαλα και γέννα να πνιγώ, να γίνω πριγκίπεσσα της μάνας μου, τα ρούχα να φορώ, να χαθώ. Ασπίδα του παπά που πήραμε δεκάρι στα μαθηματικά. Τα πρώτα τραγουδάκια με στίχους τολμηρούς με διώχνουν από κύκλους αντιστασιακούς. Είπα θα πέσω μέσα σε χάχανα και γέννα να πνιγώ, να γίνω πριγκίπεσσα της μάνας μου, τα ρούχα να φορώ, να χαθώ. Το υπόγειο μαγαζί φουλιάζει και με παίρνει και με έναν μαζί. Φουτάω το μαύρο χιούμορ σε χρωμιωτή και δάχτυλο κυρίου που βλέπει σιωπή. Είπα θα πέσω μέσα σε χάθανα και
και δεν αφήνω να γίνω πριγκιπέζα. Της μάνας μου τα ρούχα να φορώ, να χαθώ. Ότι στιχουργικά τουλάχιστον, ποιητικά γενικότερα, είμαι παιδί του Λεπά. Ο Λεπά με έχει εμπνεύσει, μιλάω για το Λεπά του Ετέχνου, το Λευτέρη του Παπαδόπουλου. Αυτός έχει γράψει μεγάλα στιχοπλοκίες περίεργες που με έχουν σημαδέψει, όπως και όλη τη γενιά μου. Να σας πω ένα τραγούδι που πραγματικά που έκανε μεγάλη εντύπωση την εποχή που γράφτηκε. Ήταν αυτό που έλεγε «Με σκότωσε γιατί την αγαπούσα». Γιατί την είχα σαν μικρό παιδί. Είναι ο πρώτος φόνος για μικροφωλία που καταγράφεται έτσι στην παγκόσμια λογοτεχνία γενικότερα. Πάντο διορθώσει παρακάτω ο Λεπά λέει γιατί την είχε πάντοτε ψηλά. Τώρα αν την έχεις μικρή όσο και ψηλά την βάλεις δεν είναι το πρόβλημα. Αλτρουιστικά βέβαια παρακάτω λέει και από πίσω πάντα σε γαμούσα. Μην κρύψω λέει ποτέ σου να μην δεις. Και ένα σεβασμό στον σύντροφο. Δεν χρειάζεται να το βλέπει αυτό το πράγμα να μην το περίεργο. Επίσης, άλλα τραγούδια βέβαια μεγάλοι ποιητές έχουν μελοποιηθεί. Άλλος λαός δεν έχει τολμήσει τέτοιο πράγμα. Πρώτο ταξίδι μου τύχε μαύρος από πόλο. Είχε στα αρχίδια του φλενόρια και μαλάρια. Μέσα από τη ζωή, ρεαλιστικά πράγματα. Τα μεταλάβουμε από σπέρμα Αλβανών. Στάλα τη στάλα συναγμένο από το τρακίδι του. Βέβαια αποθρασύνω ότι οι νεότεροι, αυτό που λέει θα με ζητά στις Κυριακές, στις Εκκλησιές. Δηλαδή να μην ο ζητά μέσα σε Εκκλησιές. Τέτοιο θράσο υπάρχει, είναι απαράδεκτο. Βέβαια δεν τα ξέρα τραγούδια όταν δεν τα καταλαβαίνουμε. Και τι πετάμε διάφορα κατρόνια. Αγαπητοί φίλοι, έχω να σας δείξω το alter ego μου που είναι ο Τσίμις ο Μπαζούκας σε γυμνές ειδήσεις. Το μπάμα της Ρωμής, ιδεοαρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, νυν και αείκνη της Αλέξης Τσίπρας. Λαύρος κατά του παπικού υπεριαλισμού, έπιασα τα μούτρα των Ποντίφικα, καταγγέλλοντας τους καθολικούς ιεραποστόλους, τους εγκρομαζόμενους συναντάδεις, για χιλιάδες βιασμούς ανήλικων παιδιών στην Αφρική και όπου αλλού μεταφέρουν τα ανώμαλα αίσθηκτά τους. Ο Πάπας το απάντησε σε άπτεστα ελληνικά. Κάνε κάτι λοιπόν να αλλάξει το έργο. Όχι πάλι καράτε, πορνό και λοβέρδο. Η Άγγελα Μέρκελ είναι κόρη του Αδόλφου Χίτλερ και το πρώτο παιδί του Σολίνα παγκοσμίως. Κατεψυγμένο σπέρμα του Φίρερ, εμφυτεύτηκε σε ο Άριο της αδελφής της Εύας Μπράουν και όταν γεννήθηκε το θηλυκό Χίτλεράκι, δόθηκε σε οικογένεια Προτεσταντών Ναζί. Μια προσεκτική ματιά στα μάτια του Χίτλερ και της Μέρκελ δεν αφήνει καμιά αμφιβολία ότι πρόκειται για πατέρα και κόρη. Πάμε να δούμε το σχετικό βίντεο. Wie einst die Liebe
μάνα να έχει αρρωστεί, να ψάχνει για τέχνα. Κάθες που ανεβήκανε στην πλάτη μας ρε μάγκα, η έργα το υπάλληλοι και τα άλλα με φρύδια. Άρε Μπατακλάν, ωραίο. Θα θυμηθούμε αγαπητοί φίλοι του πολιτισμού. Υπάρχει μια σύγκρουση του πολιτισμού. Εντάξει, έχουν μια διαφορά τώρα αυτοί οι τζιχαντιστές. Οι τζιχαντιστές το έχουν παρακάνει να πούμε. Πάνε και χτυπάνε και δεν ειδοποιάνε. Ενώ εμείς οι δυτικοί ειδοποιούμε. Αύριο θα χτυπήσουμε αυτό το νηπιαγωγείο, αυτό το φανοτροφείο. Πάρτε τα παιδιά σας, έχουν πολλά, δεν τους νοιάζει. Το θέμα είναι, αγαπητοί φίλοι, ότι τελευταία το θράσος τους είναι απίθμενο των τζιχαντιστών. Ευγάλανε και αντάρτικα τραγούδια. Τι άλλο θα δούμε. Αντάρτικα τραγούδια με αραβική μουσική. Θράσος. Πάμε να ακούσουμε. Προσέξτε. Τώρα κάτι θυμίζει αυτό. Στο Stade de France, πύργος του Άιφελ και Μπατακλάν. Στάρματα, στάρματα, Αλλάχου Αχμπάρ, για την χιλιάκριβη την ευθεριά. Στάρματα, στάρματα, Αλλάχου Αχμπάρ, για τη χιλιάκριβη την ευθεριά. Στα μανίκια, στα μπατζάκια, γητεύω κότες, αβουρακό.
κρασάκια και τα φυτεύω στο κρεβάτι με τα κέρατα να εξεύγουν σαν τα σάκια από ερωτές καπότες με γουρουνάκια κουμπαράδες να κυλιέμαι στα λεφτά βαράω φουδούνι στις καφετζούς τις πόρτες τη σκονισμένη νεολαία σαβανωμένη σιρολάκια κάνει νάντια σε δισκοκαρμανιώνες θεατές γεννητημένοι όνειρο ξεολεκέδες είμαστε όλες ένα μάτσο βιδιώνες σαν συγχάρη την ψυχή μου καρκινάκια του πλανήτη σκατοκαριώνες. Σε ένα πρόσφατο ταξίδι μου στην Ιερουσαλήμ, αγαπητοί φίλοι, γιατί πηγαίνω σε αυτά τα μέρη, κάνω επιτόπιο ταραβέρι εκεί με τους διαφόρους. Και πρέπει να σας πω ότι και εκεί αντιμετωπίζουν πρόβλημα, ειδικά στο Ισραήλ, όπου δεν μπορείς να πάει να ψωνίσεις. Δεν μπορείς να ψωνίσεις, όλα τα εμπορικά κέντρα σκάνε συνέχεια, οι Παλαιστίνοι. Έψαξα να βρω λοιπόν ένα μαγαζί, γιατί τουρίστα ήμουν, έπρεπε να φέρω κάτι πίσω. Ένα μαγαζάκι μόνο που έκανε εντύπωση, μια βιτρίνα με ρολόγια. Μ' αρέσει, μαζεύω ρολόγια εγώ. Τα χρησιμοποιώ για εκρητικούς μηχανισμούς. Όλοι γέννητο κάποια στιγμή χρειαστούν. Και είδα ένα ρολόι που έκανε εντύπωση, μπήκα μέσα στο μαγαζί, ρωτάω τον μαγαζάντρο, λέω πόσο έχει αυτό το ρολόι, μου λέει δεν το πουλάμε. Λέω γιατί το πουλάτε, τι μαγαζί είσαστε. Μου λέει εμείς εδώ κάνουμε, μου λέει περιτομές, περιτομάδικο είμαστε. Και λέω γιατί έχετε βάλει ρολόγια στη βιτρίνα. Μου λέει τι θέλετε να βάλουμε κυρία μου. Είχε δίκιο ο άνθρωπος, είχε δίκιο. Εντάξει, έπιασα κουβέντα μαζί του, του άρεσε η γλυκερία, τα βρήκαμε εκεί να πούμε. Και βρήκα κάποιες άκρες, μου έδωσε κάποιες τσουνάκια, κάποια αποκόμματα να πούμε κτλ. Τα χρησιμοποιώ για δόλωμα εδώ, γιατί ψαρεύω. Και πιάνω ψόλους της θάλασσας, εντάξει, για όσο μεζένα που είναι καλά αυτά. Με τη γνωριμία που κάναμε, με πήγε στα ενδότερα που κάνουμε, μου λέει εκτός από περιτομές, κάνουμε και κλειτιδοεκτομές. Έχουμε και κλειτορίδες. Λέω να ένα έθιμο που δεν έχει έρθει δυστυχώς ακόμα στην χώρα μας. Φέρνουμε όλες τις αηδίες από το εξωτερικό και δεν έχουμε βρει το κυριότερο. Δισεκατομμύρια γυναίκες πρέπει να σας πω ότι έχουν κομμένες και ησυχάσει ο άντρας. Ησυχάζει έτσι. Και ότι από κάτω φωνάζει αυτή η βογκά, για ποιο λόγο να φωνάζει. Εντάξει, κουνιέται και μπερδεύεσαι κιόλας. Δεν είναι μια ησυχία να μπορείς να αποδώσει ο εραστής που λέμε έτσι, παιδιά. Και να μην έχεις για την κριτική. Γιατί κάθε κουκκιτό είναι μια κριτική όπως και να το κάνουμε. Και είναι δυσβάστακτη αυτή η κριτική. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι είναι εύκολες οι κλειδοδοκτομές. Είναι ένα πραγματάκι σαν έμπλαστο. Το βάζεις και τραβάς. Πάμε να τη δείξουμε πώς γίνεται. Πρέπει να έρθει στην πατρίδα. Τρελαίνεται το πολύ βέβαια. Αρχίζει και μιλάει αγγλικά. Shut up, pussy. Shut up. Δεν είναι φρέζα, γιατί σε τέζα κατσαρομάλα μικρή Τερέζα 30 πόντους το φιγαρλίκι και ζαλισμένη σε τρώνει λίγη πάνω σε εξόδεργας που ηγείτη είναι η μοίρα του ανθρώπου με κολλημένα κοθαράκια με τα χματάκια περιπιτόπου πάνω σε εξόδεργας που ηγείτη είναι η μοίρα του ανθρώπου με κολλημένα κοθαράκια με τα χματάκια περιπιτόπου κάτω η φούντα, κάτω η φούντα κατουρημένοι χοντροί παπάδες με το μοκτώνα αυτοκτονίας το νέο έτος της Αλβανίας είναι φυτία, είναι μορδία όλοι στο σώμα να συνεδεύει τα μαρτσίδες, τα θεωρία και εμείς στον άκο με παραθυμία έχει καταλάβει η καρδιά σου το χασίς και δεν έχει χώρο η δικιά μου να κουμπίσει κόφτη γαμημένη της τρίφτω γύρω τη θυμία και να τύχω τύχω στις αυλίες μου την κορμία στο ουράνιο δέντρο στο υψάμενο καλάκι έλα να με πούμε φασολάκι φασολάκι σου έχω φτιάξει σκούπα σε πολλά
Μαριάννα, χορευτάρου μου, φανή καράκι μου, φανή του μου. Πας τα οτσίγες προς τη σκηνή σου, πάρ' τον ταλκά μου στην προσευχή σου. Θέλε να πιούμε, να καταπιούμε, δεν γίνεται όλοι να την ακούμε. Κάποιος θα πρέπει να τα φυλάει, να τους τη λέει, να τους μετράει. Θέλε να πιούμε, να καταπιούμε, δεν γίνεται όλοι να την ακούμε. Κάποιος θα πρέπει να τα φυλάει, να τους τη λέει, να τους μετράει. Κάτω η φούτα, κάτω η φούτα, κάτω η μικρή χοντρή παπάδες. Με το μοχτώνα αυτοκτονίας, το νέο έτος της Αλμανίας. Είναι χημεία, είναι μορελία, όλοι στο σώμα να σκύνεται έτσι. Τα βαμβίδες, σαν θεωρία, και στο λάκο με τα αφηρία. Έχει καταλάβει η καρδιά σου που χασίσει και δεν έχει χώρο η δικιά μου να κουμπίσει. Κόφτη γαμημένη τη στριφτοκύρω τεχνία και ένα τείχο τείχο στις αυλές μου φωτιά. Στο ουρανιό δέντρο, στο υπηρεμένο χαλάκι, έλα να ανεβούμε, φασολάκι, φασολάκι. Σου κοφτάζω σώμα, σε κολόνο, με αγκολά, μες στην κατσαρόλα, με τα ρόλου, σε ρόλα. Στύψε τη ροδιά σου, να την πηγούμε, ας το πάντο, να μην το καπάτι, δεν την πάρει από κάτω. Που φέραμε τα φώτα του πολιτισμού και τα διαδώσαμε παγκοσμίως με το ζόρι, αλλά τεχνολογικά έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω. Ενώ είμαστε οι εφεδρέτες του E-Group και πολλών άλλων. Δεν πάμε στην τεχνολογία. Θέλω να σας δείξω μια ισπανική διαφήμιση. Μας έβαλε τα γυαλιά. Μια ισπανική διαφήμιση που δείχνει τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της τεχνολογίας. Γεια σας. Θα σας παρουσιάσω μια συσκευή, ένα σύστημα βιοοπτικής οργάνωσης γνώσης που ονομάζεται βιβλίο. Το βιβλίο είναι μια εξελιγμένη τεχνολογική ανακάλυψη, κάμερα σε μένα. Χωρίς καλώδια, χωρίς ηλεκτρονικά κυκλώματα, χωρίς μπαταρία, χωρίς σύνδεση. Συμπαγές και φορητό, το βιβλίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί οπουδήποτε. Χωρίς ηλεκτρικά στοιχεία, δεν χρειάζεται φόρτιση και μπορεί να λειτουργήσει για όσο το χρειαζόμαστε. Χωρίς την ανάγκη ηλεκτρικής παροχής, το βιβλίο ποτέ δεν κρασάρει. Το βιβλίο δεν χρειάζεται επανεκκίνηση. Ανοίγοντάς το, μπορείτε άμεσα να εκμεταλλευτείτε τα πλεονεκτήματά του. Κάμερα σε μένα και να πώς λειτουργεί. Στο βιβλίο τώρα. Το βιβλίο είναι φτιαγμένο από συνεχόμενες αριθμημένες σελίδες χαρτιού. Βλέπουμε την αρρύθμιση. Κάθε σελίδα μπορεί να αποθηκεύσει εκατομμύρια bytes από πληροφορίες. Κάθε σελίδα σαρώνεται οπτικά, καταχωρώντας όλη την πληροφορία απευθείας στο μυαλό με μια απλή κίνηση του χεριού, προσέξτε, μας οδηγεί στην επόμενη σελίδα. Κάμερα σε μένα. Οι σελίδες κρατιούνται ενωμένες σε μια λειτουργία που ονομάζεται δέσιμο. Να το δούμε. Το δέσιμο που συγκρατεί τις σελίδες στη σωστή σειρά, εφαρμόζοντας εξελιγμένη τεχνολογία στερεάς κατάστασης compact. Κάμερα σε μένα. Οι κατασκευαστές μπορούν να εκμεταλλευτούν και τις δύο πλευρές των σελίδων. Δείξτε το αυτό. Και τις δύο πλευρές, διπλασιάζοντας τη χωρητικότητα αποθήκευσης των δεδομένων και μειώνοντας το κόστος και από αυτή την πλευρά και από την άλλη. Τα περισσότερα βιβλία κάμερα σε μένα εμπεριέχουν μια λειτουργία που ονομάζεται περιεχόμενα, ώστε να μπορούμε να προσπαθούμε έτσι και να προσπελάσουμε οποιαδήποτε πληροφορία για άμεση ανάκτηση. Υπάρχει, αγαπητοί φίλοι, προσέξτε και το προεκτικό αξεσουάρ ως σελιδοδείκτης. Έτσι, που μας επιτρέπει να ανοίξουμε το βιβλίο, δείξτε το, να ανοίξει το βιβλίο στο συγκεκριμένο, στο ακριβές σημείο που το αφήσαμε κλειστό. Ο σελιδοδείκτης είναι συμβατός με τα διεθνή πρότυπα, έτσι ώστε ο ίδιος σελιδοδείκτης, δεν χρειάζεται να αγοράζουμε συνέχεια σελιδοδείκτες, να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα βιβλία. Ανεξαρτήτως κατασκευαστή, άμερα σε μένα τώρα. Υπάρχει επίσης δυνατότητα για δημιουργία προσωπικών σημειώσεων προγραμματισμού που ονομάζεται μολύβι. Προσέξτε. Είναι το γνωστό μολύβι. Με μια απλή κίνηση, αν θέλουμε
Προσέξτε τι γίνεται. Ρίξτε το βιβλίο. Μπορούμε να κάνουμε σημειώσεις. Να σημειώσουμε εδώ. Να γράψουμε κάποιες δικές μας σκέψεις που έχουμε. Έχω επίσης το αξεσουάρ hands free, το hands free αναλόγιο, που επιτρέπει τη στήριξη του βιβλίου για εύκολη και σωστή τοποθέτηση για διάβασμα χωρίς χέρια. Προσέξτε. Χωρίς χέρια εδώ δεν έχω σήμα, αλλά κανονικά στο σπίτι σας μπορείτε χωρίς χέρια. Το βιβλίο είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Κατασκευασμένο από 100% ανακυκλώσιμα υλικά. Είναι φορητό, προσέξτε. Είναι φορητό. Έχει αντοχή στον χρόνο και προσιτό. Είναι προσιτό. Καλωσορίζουμε το βιβλίο έτσι ως την επικρατέστερη μόδα διασκέδασης και καλώς ήλθατε στην εποχή που θα μεταμορφώσει την ιδέα σας για τον κόσμο. Καλώς ήλθατε στην εμπειρία του βιβλίου. Κάμερα σε μένα, κάμερα σε μένα. Κόλο Αλβανία, γαμώ την Αλβανία μου, κάμερα σε μένα. Φωνάζω το συμφωνά. Κάμερα σε μένα να πούμε. Επειδή παίρνετε χαμηλά μεροκάματα, μας έχετε τρελάνει. Το βιβλίο θα πουλήσει, τη φάτσα μου πουλάει. Κάμερα σε μένα την κοινωνία μου. Στο ψέμα, μας τρελάναν στα πέναλτι και δεν έχουμε τέρμα. Και δεν μπορώ, δεν μπορώ, δεν μπορώ να την βρω, με το φίλερ και με κουμπάκια που είναι τζατρός έξτρα στο τετρό και τζατζίγι και με σουκλάκια. Σας παρακαλώ. Αγαπητοί φίλοι, να σας πω ότι η πολιτική μας ηγεσία τα πάει περίφημα. Βλέπετε καθημερινά, είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Υπάρχει βέβαια το πρωί, όταν ξεκινάμε από το σπίτι από την πολυκατοικία, ένας τρόμος. Όταν βλέπουμε το γραμματοκιβώτιο με τους λογαριασμούς, εκεί λιγάκι μας κόβονται τα γόνατα. Όταν τους παίρνουμε λες, στα χέρια μας, παρακαλάμε, προσευχόμαστε να περάσει ένα αυτοκίνητο να μας πατήσει, γιατί δεν πληρώνονται με τίποτα αυτά. Αλλά κατά τα άλλα τα πάμε πάρα πολύ. Εγώ είμαι ευχαριστημένος και. Μάλιστα, δικαιώθηκα που ήμουν και ο μαοϊκός ως φοιτητής στην νεότητά μου, διότι ο Μάο τους είχε μαντρωμένους αυτούς τους αρκωτάκους και δεν είχε πρόβλημα πλανήτης τώρα. Τι να πω, αγαπητοί φίλοι. Να πω και ένα άλλο. Μέχρι τον 15ο αιώνα, ξέρετε, οι Κινέζοι
δεν τους είχε επισκεφτεί κανένας. Ήτανε μονάχοι τους, σαν εξωγήινοι. Ο πρώτος ιεραπόστολος που πήγε τον σφάξτον αποκεφαλίσανε και τον βάλανε ένα κιμόνο. Δεν τα κάνανε αυτά. Τέλος πάντων. Το θέμα είναι τώρα με την Κόσκο θα πάνε πολύ καλά. Έχουν βάλει ποδάρι εδώ στην Ευρώπη. Είμαι κινεζόφιλος γέννημα. Δεν αλλάζει αυτό. Ξέρετε, ο κνήτης και ο χίπης γεννιόνται και πεθαίνουν διούτη. Δεν αλλάζει. Δεν αλλάζει. Τώρα είμαστε ικανοποιημένοι βέβαια με τα πολιτικά, αλλά θρησκευτικά εγώ τουλάχιστον και πολλοί φυσιοδίφες συνάδελφοι δεν είμαστε ικανοποιημένοι από τη θρησκευτική μας ηγεσία. Αυτός ο Πατριάρχης είναι λίγος. Είναι λίγος. Too small. Too small for the situation που είχα. Too small. Δείξτε μου τον Πατριάρχη. Προσέξτε. Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος έχει σαν Ιταλία. Φίλοι, με τους γκρίζους λίγους σε απόσταση αναγνωρίσεις από το φανάρι. Σε κανέναν δεν γνωρίζει τι μήνυ και δεν μας δίνει. Παρακολουθήσαμε άναυλη να δηλώνει τα παρακάτω. Θα ήθελαμε να κάνουμε θερμοτά την έκκληση. Μη παίρνετε τα νεφρά σας μαζί σας στον ουρανό. Μη παίρνετε ναρκωτικά. Δεν φτάνουν για όλους. Κάποιοι τα χρειάζονται στη γη. Ο μπαμπάς μου μια ορμονική διαταραχή. Όχι δε φταίει η ομορφιά, οι τρόποι μου οι κουνιστοί, ούτε και ο παιδικός μου φίλος ο Γιωργάκης. Χαϊδευόμαστε μικροί. Μονάχο γιος μικρομεσαίων. Με καθώς πρέπει ανατροφή. Κι όμως με δείχναν και γελάγαν στο σχολείο και με φωνάζαν αδερφοί. Γιατί δεν πήρα το ρολάκι που μου πασάρα οι πολλοί να παίζω το γαλάζι αγοράκι με την Παρβάτη την ψωλή. Yeah.
για καμικάζι εραστές. Κι έχει φρικάρει τη σπίτι των οικογυρά μου με μένα και τους εμπλιστές. Έχω ένα πόνο στην κοιλιά μου. Τι νιώθω να εγκυμονεί. Θα πλώσω στην ταράτσα τα νερά μου με μανταλάκια χιαστή. Δεν θα κρεμάσω τα ερμαφρόδιτα τώρα μου. Τσιγαράκι πάλι. Αχ, Παναγία μου. Είναι καλό. Τίποτα δεν έχει μέσα. Παναγία μου. Ω, Πασόρια. Μια ζωή καυλώνω με γυναίκες αλώνω. Και αυτοκριτική αμέσως, ντροπή σου. Να μην μπορείς να τη θασέψεις στο πουλί σου. Στο πιπίλα ή στο πασπατέλι κάθε τσόλι. Θα σου το κόψω να στο βάλω στη φορμόλη. Παλιό καριγιόλι. Θα διηγηθούμε σύντομα σε εκλογές, αγαπητοί φίλοι. Θα περάσουμε πολύ ωραία τρίτη φορά αριστερά. Τρίτη φορά. Yes, θα το δεις, θα το δεις. Δεν υπάρχει αντίπαλος, αγαπητοί φίλοι. Εμείς βέβαια σε εκλογές το έχουμε τη συνταγή. Το έχω πει επανειλημμένα. Επειδή υπάρχει μια σάφεια στον εκλογικό νόμο. Δεν λέει πόση ώρα θα κάτσεις πίσω από το παραβάν, μπορείς να κάτσεις άπειρο χρόνο μέχρι τη δύση του ηλίου. Δεν λέει, μπορείς εσύ, λες είμαι αναποφάσιστος. Παίρνω μέσα και κάθομαι, εγώ κάθομαι πολλές ώρες μέσα. Βέβαια παίρνω μαζί μου και ένα σκαμνάκι, το που έρθουν σε εκκλησίες. Παίρνω ένα τάπερ με κολατσό, τα DVD μου, μια φουσκοντικούκλα, κατά ανάγκες άνθρωποι είμαστε. Για βάλτε να το παίξουμε. Μες στο παραβάνι για τις εκλογές, κλεισμένος με το στάνιο. Μετά τη φυτή μου, τη φουσκωτή μου, τα παιδιά κολλάτσιο. Κι όταν με βγάλουν με το ζόρι, δικαστές λιμοκοντόρι, θα ψηφίσω τσουτσουνάκι τα κοντό. Του Μιχαλάκη θα τσιγιάνει την ψωλή. Πασαλημένη με χαλούμι, απ' το ρεμού το λαμπούμι να χαλάσουμε κι αυτό το παντελί. Βρέχει πάλι λάσπη στην Ελλάδα του φτωχού και μέσα στην κάλπη ψηφοδέλτια πασπαρτού. Ρίξε σαν πιο ψαρικό. Πας και το αλλάξεις το ρημάδο σκηνικό. Κάλπι μη κάλπι με υποψήφιους τριβερούς που τυρανάνε τους λαούς. Ρίξε μια μπούτσα, βάλε στα έδρανα φωτιά να ζεσταθεί η αγροτιά. Και θα σαρτάρω στο Αντώνη Σαμαρά την κούρσα. Να τον εστείλω στη γιαγιά του να βρει τα μυστικά του Βάλτου. Και στη Φουφού του
σατανά, στάχτη να γίνει σαμπαρά. Τρία λα 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 λα. Έχεις κολλήσει στο πισί, το ξέρει όλο το νησί. Βρε απ' το Facebook, ξεκόλα, είναι φάκα, είναι φόλα. Βρε, είναι φάκα, είναι φόλα, απ' το Facebook, ξεκόλα. Παρτούζα εγωμυκτική, παρτούζα εγωμυκτική. Η μάνα σου, εγώ και εσύ. Αφάνατη ηλική επαρχία, ζήτω υπομειξία. Βρε λεμαριά, λεμαριά, μου βάλει μάνα λεμαριά. Μου βάλει μάνα λεμαριά, ο κφάλι ο λόρο για θηλιά. Τριαλαλά. Και χαρά
make love. You have to go inside. Μου ρίχνουν κυλίδια γαλλιά. Σουζάνα, 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 την πουτάνα η ζωή. Σουζάνα, Σουζάνα, Σουζάνα. Την αγάπησα. Στην κιθάρα ήταν ο Γιάννης Ρόλαπας, ένα θερμό χειροκρότημα στον Γιάννη. Στην κιθάρα ο Σπύρος Μπάζιος. Στο μπάσο ο Δημήτρης Δασκαλοθανάσης. Στα τύμπανα ο μοναδικός Βασίλης Κοκόνης. Στο μπάσο ο Πάνος Χαραμής. Στα πλήκτρα ο Βασίλης Κίνος. Και στην κιθάρα ο Στέλιος Δράκος.
Τζίμις Πανούσης και οι μουσικές ταξιαρχίες παρουσιάζουν το musical Master Nation Hellas, η τρύπα της κολάσεως. Για τρεις μόνο αντικαταθλιπτικές παραστάσεις την Παρασκευή 12, το Σάββατο 13 και 20 Φεβρουαρίου στο Principal Club Theater. Με πολλά τραγούδια, πρόζα, βίντεο που σατιρίζουν τον πολιτικό ορθολογισμό, την λιμπιτοφοβία και την φασιστική ομοιομορφία. Από τον δίσκο Τσουτσούνι μέχρι τον νεοέλληνα. Τζίμις Πανούσης και μουσικές ταξιαρχίες. Εισιτήρια προπολούνται προς 13 ευρώ. Τα κουνέλια τραγουδάνε ακόμα.